Την αναγκαιότητα ώστε οι πολίτε όταν κληθούν να προσέλθουν στι κάλπε να επιλέξουν με την ψήφο του αυτό που θέλουν, αλλά με παρονομαστή μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα που ήδη υπάρχουν και εκείνα που έπονται επισήμανε ο πρόεδρο τη Βουλή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνο Στασούλα, μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αλλαγών στον εκλογικό νόμο για τη Δεύτερη Κυριακή. Κάτι που όπω φαίνεται αποτελεί δεδομένη πολιτική επιλογή τη κυβέρνηση, απέφυγε να αναφερθεί σε αυτό ω το μείζον. Αλλά προτίμησε να επικεντρωθεί στο αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών με βάση και την πραγματικότητα που όπω είπε, διαγράφεται γύρω από τη χώρα. Μετά την ε, ε, θανάτωση τη συζήτηση για τις πρόορες εκλογές αναβιώνει στη θέση της η συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε από την αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι ότι το αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών, γιατί βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει, απαιτεί να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα παίρνει γρήγορε και σοβαρές αποφάσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας. Πρέπει να γίνεται με όρους ταχύτητας, και αποφασιστικότητα. Συνεπώ, αυτό είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να πριτανεύσει, και πρωτίστω να πριτανεύσει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω με όλο το σεβασμό mm. προ το εκλογικό σώμα, ω προ το πρώτο κριτήριο του εκλογικού σώματο. Μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά νομίζω πως αυτό το ότι θέλει θα πρέπει να ε, έχει παρονομαστεί ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν. που έρχονται κατά πάνω μα.